Λοιπόν, καταρχάς να σας καλωσορίσω, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα όλοι εδώ για ένα νέο ξεκίνημα. Να ευχηθώ καλή χρονιά, υγειονομική, συλλογική, επιτυχία και ευτυχία. Και να πω καταρχάς ότι είναι μια πρώτη συνέλευση της Νέας Αριστεράς στην Φλόρινα. Το πρώτο βήμα συγκρότησης της Νέας Αριστεράς είναι γνωστά πώς γίνανε τα θέματα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ξεκινάω λέγοντας ότι κάναμε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στην αριστερά με τον ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς όμως στην πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε. Εμείς συνεχίζουμε αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι. Δεν πάμε να ξαναφτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ του 2007, δεν πάμε να ενώσουμε τα θράψματα. Ξεκινάμε κάτι νέο και δημιουργικό που θα είναι ωραίο και θα μας κάνει περήφανους και σίγουρους. Ξεκινήσαμε τη δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς με κύριο στόχο να ξαναθυμίσουμε στη Βουλή και στην κοινωνία πώς είναι ο καθαρός, τεκμηριωμένος και αριστερός λόγος. Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι το μέτωπό μας είναι το καθεστώς Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε μέτωπο με άλλα κόμματα. Βεβαίως, αν υπάρχουν διαφωνίες, τις καταθέτουμε. Αλλά αυτό το μέτωπο και αυτό το καθεστώς δεν μπορείς να το αντιπαλέψεις με ατάκες και κραυγές. Με μια ηθικιστική γενικόλογη ρητορία που δεν τον ζορίζει και πάρα πολύ. Θέλει μια ιδεολογική μάχη αυτό το καθεστώς. Γιατί ζούμε σε μια κατάσταση, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, ακραίου συντηρητισμού και ιδεολογικής ηγεμονίας, θα έλεγα, των νεοφιλελεύθερων ιδεών. Άρα, λέω εγώ, συνηθίζω να λέω, γι' αυτό έγινε η διάσπαση. Για να μην εγκαταλειφθούν οι ιδέες. Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα. Θα πρέπει να κάνουμε τομές πολιτικές, να μιλήσουμε και για δύσκολα θέματα, με καθαρό λόγο. Γι' αυτό μιλάμε για αριστερή, τεκμηριωμένη φωνή. Πρέπει να αναδείξουμε τα θέματα της κλιματικής κρίσης, της στέγης, τα εργασιακά, της δημοκρατίας, που καταλύεται συνεχώς. Και να προχωρήσουμε σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα που πιστεύω ότι θα ακουστεί και θα εμπνεύσει πολύ κόσμο. Άλλωστε, η δημογραφική κίνηση πιέζει στην ατζέντα της αριστεράς. Προσέξτε, δεν λέω ακριβώς στην αριστερά. Στην ατζέντα της αριστεράς. Γιατί έχει έρθει σαν διέξοδο αυτή η ακραία συντηρητική νεοφιλελεύθερη πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες, αποδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Επομένως, η φωνή και η ατζέντα της αριστεράς αποκτά απήχηση σε όλο και μεγαλύτερα ευρύτερα στρώματα. Θα το καταλήξω αυτό. Επομένως, όπως είπαμε, με ατάκες και κραυγές δεν γίνεται η αντιπολίτευση. Χρειάζεται τεκμηριωμένος και επιστημονικά λόγος να δουλέψουμε αυτές τις προτάσεις και να πω το εξής. Δεν μπορούμε ούτε να αφήσουμε την κοινωνία και να περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία, αλλά κυρίως δεν μπορούμε να βγούμε στην κοινωνία, να ρωτήσουμε τι θέλει, να πάρουμε το μέσο όρο για να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους. Ένα σημαντικό σημείο για μας, για την Νέα Αριστερά, είναι ο καθαρός λόγος. Θα λέμε αυτό που πιστεύουμε και ο κόσμος θα καταλαβαίνει και θα πιστεύει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε και το εννοούμε. Πρέπει δηλαδή να ανακτηθεί αξιοπιστία, η οποία θεωρούμε ότι ήταν η κύρια αιτία της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείς να τάζεις συγχρόνως σε διάφορες ομάδες τα πάντα. Δηλαδή, και λιγνίτες και πράσινη μετάβαση. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και για τους νέους να ξεπερδέψουν τον δικοματισμό ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή πολλά τέτοια παραδείγματα που τελικά τι να κερδίσεις και τις δύο ομάδες, γιατί αυτό υποτίθεται γινόταν, έχανες και τις δύο ομάδες. Αξιοπιστία λοιπόν και καθαρός λόγος. Να δουλέψουμε λοιπόν ένα σύγχρονο πρόγραμμα για μια κοινωνία υψηλών προσδοκιών, γιατί έχουμε σταματήσει να έχουμε πρόγραμμα, να ακούγονται στο δημόσιο λόγο συγκεκριμένα πράγματα. Ακούμε μόνο αντιδράσεις σε νομοσχέδια ή τη συστηματολογία. Εγώ
αν ήθελα να το περιγράψω αυτό το καινούριο πρόγραμμα, αυτό το καινούριο προγραμματικό λόγο, θα έλεγα ότι σε βάθος χρόνου θα ήθελα να έχουμε συγκροτήσει ένα πολιτικό φορέα αξιόπιστο, όχι με την έννοια ότι το 40% της κοινωνίας θα σπέψει και θα το υιοθετήσει, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος θα πιστεύει ότι πιστεύουμε αυτό που λέμε. Και εμείς θα έχουμε την αυτοπεποίθηση και την περηφάνεια να υπερασπιζόμαστε αυτό το πολιτικό σχέδιο και τις τεράστιες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα από μια αριστερή σκοπιά. Θα μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, όταν μας ακούει, ακόμα και αν δεν συμφωνεί απολύτως, να καταλαβαίνει πώς θα ήταν η Ελλάδα αν εφαρμόζονταν ο δικός χάρτης και τις αριστερές, ας πούμε, οικολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε στο μυαλό μας για την επόμενη δεκαετία, όχι για αύριο μόνο. Τι θα σήμαινε αυτό για τη ζωή του, ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές θα βάζαμε πρώτες, πώς θα σχεδιάζαμε τις πόλεις μας σε σχέση με τη στέγη, με την κίνηση, μετά το Airbnb και το ΙΧ, πώς θα παράγουμε ενέργεια, τι μεταρρυθμίσεις θα βάζουμε μπροστά στα εργασιακά, πολύ κρίσιμο κομμάτι, τι θα λέγαμε για την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία απασχολούν τη ζωή των πολιτών και την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα της χώρας, για τα οποία πρέπει να δώσει κάποιος απάντηση με βάθος χρόνου για την επόμενη δεκαετία. Για το θέμα της κλιματικής κρίσης, να πω ότι το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις τις έχουμε ζήσει ήδη, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Μιλάω και για την Θεσσαλία και για τον Εύρο. Είναι πολύ σημαντικό. Και να πω εδώ για την περιοχή μας, που είναι το πρώτο παράδειγμα πράσινης μετάβασης. Δεν πάει καθόλου καλά, δεν γίνεται με τέτοιο τρόπο, δεν γίνεται με συμμετοχή της κοινωνίας. Και αν δεν γίνει με συμμετοχή της κοινωνίας, δεν υπάρχει δημοκρατία και δικαιοσύνη στη μετάβαση. Άρα μιλάμε για 2-3 εταιρείες, θα έχουμε δει τι γίνεται, που εκμεταλλεύονται τους δημόσιους πόρους, γιατί τα ευρωπαϊκά θέματα είναι δημόσιοι πόροι, και δεν μένει τίποτα στην τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι έχετε παρακολουθήσει αυτό το θέμα, έχω και την προηγούμενη θητεία και τώρα εξακολουθώ. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Είναι πολύ χρήσιμο και πολύ σημαντικό. Και μάλιστα πια ανεβαίνει και ένα επίπεδο με την έννοια αυτού σε όλη τη χώρα και όλα τα κόμματα μιλάνε για την κλιματική κρίση. Υπάρχει ένα παράδειγμα και είναι το πρώτο και είναι οι ειδικλινικές περιοχές. Οπότε ως παράδειγμα, και μάλιστα εδώ έχω και μία δέσμευση ότι θα έρθει και ο Λέξο Χαρίτσης και ο Πέτρος ο Κόκαλης και ο Γιώργος ο Σταθάκης να κάνουμε μία μεγάλη εκδήλωση. Πιθανόν και με άλλους ανθρώπους από περιβαλλοντικές οργανώσεις ή ΒΒΕ κτλ. Ούτως ή άλλως θα γίνει στην Αθήνα μία τέτοια εκδήλωση των Τριανών την επόμενη εβδομάδα, όπου είμαι και εγώ ομιλήτρια, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα, γενικώς ο αγώνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το έχει πει πολύ ωραία η Naomi Klein, είναι ένας αγώνας που συμπυκνώνει όλα τα κινήματα των δύο προηγούμενων αιώνων, τα οικονομικά αιτήματα, είτε έχουν να κάνουν με τη συλλογική προσπάθεια, με τη συλλογική δράση, με το δημόσιο χώρο, με την αναδιανομή της γης, με τα εργασιακά, με θέματα δημοκρατίας. Επομένως, είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι το οποίο εμείς είμαστε ακριβώς το παράδειγμα για την υπόλοιπη χώρα και για την Ευρώπη, θα έλεγα. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτό, γιατί θα έχουμε να τα λέμε πολύ καιρό. Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον η τοπική κοινωνία να αντιληφθεί και να κινητοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ χρειάζεται πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση και εγώ συνηθίζω να λέω ότι ο αγώνας για την κλιματική κρίση θέλει να είναι μαζί το πράσινο με το κόκκινο. Πρέπει να έχει τις ιδέες αριστεράς, πρέπει να έχει τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή κτλ. Προχωράω όμως λίγο να πω ότι ζούμε σε μια περιοχή με μεγάλες ανισότητες και η πλειονότητα του ελληνικού λαού είναι η χαμένη του μοντέλου ανάπτυξης που προωθεί η Νέα Δημοκρατία. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την αύξηση των ανισοτήτων, την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των λίγων, ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, της παιδείας, εγγέννηση ρήγνωση του δημόσιου χώρου και του κοινωνικού κράτους. Υπάρχει αυτή η υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή και των μέσων, ο έλεγχος. Είμαι στη χώρα 107, έτσι δεν μαθαίνει ο κόσμος. Εγώ θέλω να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα περάσει ένα απίστευτο νομοσχέδιο στη Βουλή και δεν ξέρω αν ποτέ κατάλαβε ο κόσμος, παράδειγμα, ότι χάσαμε το Λευτέριο στο Βενιζέλος. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα με τα περισσότερα κέρδη και εκατομμύρια τουριστών πουλήθηκαν μετοχές και πέρασε σε ένα καναδέζικο φαν που ανοίξε ασφαλιστικό ταμείο. Αποξενώθηκε δηλαδή το δημόσιο από ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο.
μετά τη ΔΕΗ, μετά τα ΕΛΠΕ, μετά όλα τα εργαλεία που χαθήκανε, γίνεται μία επίθεση στο δημόσιο χώρο και στη δημόσια περιουσία. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη στιγμή, νομίζω θα τα πει ο Κωνσταντίνος αυτά λίγο καλύτερα, έχουμε την ιδιωτικοποίηση, την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι αντισυνταγματικό να παραβιαστεί το άρθρο 16 με κόλπα πάνω σε ένα άλλο άρθρο στην τάχα για διακριτική συμφωνία. Το θετικό είναι ότι είναι πραγματικά χιλιάδες νέοι άνθρωποι, εκπαιδευτικοί και όλοι οι σύλλογοι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι εδώ είναι η μάχη που θα δεχτεί το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να βγουν μπροστά οι νέοι άνθρωποι, γιατί πραγματικά τους αφορά. Γενικότερα θα έλεγα ότι στο πρόγραμμά μας και στην προσπάθειά μας θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μπροστά οι νέοι άνθρωποι, τους οποίους πρέπει να εμπνεύσουμε, να τους εμπλέξουμε και να δώσουμε να καταλάβουν ότι ο μόνος τρόπος να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους είναι η εμπλοκή στην πολιτική και στους κοινωνικούς αγώνες. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δεν θα πω άλλα για τα πανεπιστήμια, Κωνσταντίνε, θα τα πεις εσύ. Απλώς θέλω να πω μόνο ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα πρώτα που θα πληγούν είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Δηλαδή εδώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και όλα τα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια προφανώς θα έχουν μεγάλη. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί να πληρώνουν λεφτά να πηγαίνουν στο εξωτερικό, εμείς έχουμε να πούμε, ας μην βάζετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που μένουν 20.000 φοιτητές κάθε χρόνο έξω από τα πανεπιστήμια. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Επιμένω όμως να λέω και είδα ότι και εδώ υπήρχε κινητοποίηση. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Φαντάζομαι ότι ο σύσσωμος ελληνικός λαός, λέω εγώ, θα αντιδράσει σε αυτό, γιατί είναι και συνταγματική επιταγή και κάτι το οποίο έχουν δοθεί αγώνες παλιότερα και έχουν κερδιθεί. Έτσι δεν το ξεχνάμε. Θα τελειώσω σιγά σιγά λέγοντας λίγο τα οργανωτικά και τα βήματα, τον οδικό χάρτη για τη δημιουργία του νέου κόμματος, γιατί όπως είπα αυτή τη στιγμή είμαστε μια κοινοβουλευτική ομάδα 11 βουλευτών, που δίνουμε μάχη στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή. Γίνονται ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα, όπως είναι η σημερινή δική μας, με πολύ καλή ανταπόκριση. Για την οργανωτική ανασυγκρότηση, τα τέλη Φλεβάρι θα οργανώσουμε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη και εκεί ο στόχος είναι να μην συμμετέχουν μόνο βουλευτές και στελέχη που σκάβουν στη σύσκεψη, αλλά να είναι πιο ανοιχτά. Και αυτό θέλω να το σημειώσω. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο τα στελέχη και ο κόσμος που είχε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νέος κόσμος. Και μιλάω για αυτόν τον κόσμο της αποχής, μιλάω για τον νέο κόσμο, όπως είπα και πριν. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλο αυτό τον κόσμο. Και θέλουμε και συμμαχίες και συνέδριες. Ξέρετε, εμένα με ρωτάνε πολύ συχνά, θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, με το ΜΕΡΑ25 και λέμε, εμείς δεν θα κάνουμε συνεργασίες κορυφής από τη βάση, με άλλους φορείς, όπως είπαμε, διάφορες συλλογικότητες και οργανώσεις, περιβαλλοντικές για παράδειγμα, με άλλους πολιτικούς φορείς. Αυτό όμως πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση, σε προγραμματική συμφωνία, με συλλογικές διαδικασίες. Γενικότερα θα έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε να ξαναέρθει η πολιτική, το περιεχόμενο της πολιτικής. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχει αυτό το πολιτικό κενό πραγματικά και βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου, υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από την δημιουργία αυτού του νέου φορέα, ο οποίος θα ολοκληρωθεί ως κομματικός οργανισμός μετά τις ευρωεκλογές, δηλαδή το φθινόπωρο, σε ένα συνέδριο ιδρυτικό. Μέχρι τότε θα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, παντού σε όλες τις πόλεις θα υπάρχουν κάποιες μαζόξεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι ο πρώτος σταθμός. Βέβαια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά σίγουρα θα παρέχουμε δυναμικά σε αυτή την εκλογική διαδικασία, γιατί είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί μια λίστα που θα έχει τη δική της δυναμική και θα συμβολίζει όλα αυτά που συζητάμε, για την κλιματική κρίση, το κομμουνιστικό κίνημα, τις εργασιακές διεκδικήσεις. Επομένως, θα δώσουμε, όπως είπαμε, τη μάχη του πολιτικού περιεχομένου με κοινωνικές και προγραμματικές συγκλήσεις και λένε ότι μπορεί και η Νέα Αριστερά να είναι και έκπληξη των ευρωεκλογών. Ευελπιστούμε, προχωράμε όλοι μαζί, δυναμικά, και όπως είπαμε, όραμα, με κέφι και με την
με μια περηφάνεια και αυτοπεποίθηση. Ο λόγος που φύγαμε, που αναγκαστήκαμε να κάνουμε άλλο μια φορά, εγώ θα το πω, είναι και λόγος συνείδησης, αλλά και λόγος αξιοπρέπειας. Τιμάμε την ιστορία μας και έχουμε μια ελπίδα για το μέλλον. Σταματάω από εδώ, να σας ακούσουμε, να δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο. Έχουμε και την νεολαία μαζί μας, όπως βλέπετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω έτσι στην πρώτη αυτή ανοιχτή συνέλευση εδώ στη Φλόρινα. Είμαστε σε μια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα κόμμα εν κινήσει. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά την Πέττη, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία ως βουλεύτρια δηλαδή να συγκροτήσουμε την κοινωνική ομάδα, που ήταν το πρώτο βήμα. Αλλά έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα. Κάθε νέα αρχή είναι δύσκολη, αλλά εγώ θα πω ότι είναι και ελπιδοφόρα. Και είμαστε ακόμα εν κινήσει, σημαίνει ότι έχουμε την ελπίδα και την βούληση να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε το νέο μας σπίτι, έτσι το αποκαλώ τη νέα προσπάθεια που κάνουμε, σε μια προσπάθεια που δεν γίνεται σε ένα κενό πολιτικό χρόνο, αλλά προσπαθώντας να απαντήσουμε και πάνω και στις ανάγκες του τώρα και στη συγκυρία. Το κάνουμε αυτό όμως με ανοιχτές διαδικασίες και αυτή η σημερινή συνέλευση είναι μια τέτοια διαδικασία ανοιχτή, γιατί θέλουμε αυτό να γίνει και με όλους αναστατικούς. Έχουμε την εμπειρία όλων μας, όσοι τουλάχιστον ήμασταν στο προηγούμενο κόμμα από το οποίο φύγαμε. Έχουμε τις παρακαταθήκες, προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, έχουμε κάνει και πολλά λάθη. Και το ζητούμενο είναι να μην παράγουμε τις ίδιες παθογένειες, αλλά να μπορέσουμε να χτίσουμε και με την εμπειρία, αλλά και με την αυτοκριτική που πάντα χρειάζεται, αλλά και κυρίως και με τη διάθεση και την ασυνθετική λογική, ένα νέο εγχείρημα. Υπάρχει ένα ερώτημα αν αυτό το εγχείρημα μπορεί να απαντήσει σε ένα πολιτικό κενό. Συνέχεια αυτό μας ρωτάνε σίγουρα, πέφτει πάρα πολύ. Και σε μια νέα αναγκαιότητα. Εγώ θα πω ότι υπάρχει όχι μόνο πολιτικό κενό, αλλά και αναγκαιότητα για ένα νέο εγχείρημα. Αν εγώ μπορώ να το πω έτσι σε δύο λέξεις, θα έλεγα ότι υπάρχει η ανάγκη να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα νέο εγχείρημα, ένα μεγάλο πόλο της αριστεράς, που θα δίνει τη μάχη απέναντι στην ηγεμονία της δεξιάς στη χώρα. Ένα αριστερό πόλο με προγραμματικό βάθος, με ουσία, με σύγχρονο λόγο και κυρίως με ματιά στο μέλλον. Γιατί αν κάτι πρέπει να συμφωνήσουμε και να συνομολογήσουμε, ότι το νέο μας σπίτι, όπως είπα έτσι, το αποκαλώ, θα το φτιάξουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και όχι μόνο με τα παλιά υλικά, αλλά και μια λογική να δούμε τις σύγχρονες συγκλήσεις, ποια είναι τα σύγχρονα επίδικα, αλλά και ποια είναι και τα σύγχρονα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Και σε αυτό το πολιτικό τοπίο θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι στατικό. Αυτό μάλλον το πολιτικό τοπίο δεν είναι στατικό. Πολλοί αντιλαμβάνουν την πολιτική ως ένα στατικό πεδίο που κοιτάζουν πώς γίνονται οι πολιτικές μετατοπίσεις και αδιαφορούμε ή μάλλον αγνοούμε, συγγνώμη. Δεν αδιαφορεί, είναι ότι αγνοούμε πολλές φορές ότι μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας και κυρίως της νέας γενιάς δεν βλέπει τον εαυτό τους σε αυτό το πολιτικό σκηνικό. Η αποχή από τις τελευταίες εκλογές ή ακόμα χειρότερα η εμπιστοσύνη που έχει αυτή τη στιγμή και η νέα γενιά αλλά και γενικότερα ένα σημαντικό κομμάτι των συμπολιτών μας στην πολιτική ευρύτερα. Είναι νομίζω ένας ενδυνάμει μεγάλος χώρος και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό που πρέπει να καλύψει και ο νέος φορέας. Και σίγουρα θέλουμε σε αυτές τις διαδικασίες να είμαστε σε μια ανοιχτή διάδραση με τον κόσμο της εργασίας, την νεολαία, αυτούς που πλήττονται δηλαδή κυρίαρχα, και με την ιεράρχηση που πάντα πρέπει να επιδεικνύουμε και στο ποια είναι τα πρώτα ζητήματα που θα ανοίξουμε όλη αυτή την περίοδο. Πηγαίνοντας λίγο στο κομμάτι της νέας γενιάς για να μπορέσω να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να μας απασχολήσει, αυτό που ανέφερα και πριν, το πώς θα καταφέρουμε στη νέα αυτή προσπάθεια να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην πολιτική. Και λέω να επαναφέρουμε γιατί δεν τα είχαμε καταφέρει και πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα, και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε ξανά την ανάγκη οι νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν, να είναι κοινωνικά ενεργοί και δραστήριοι. Η πολιτική συμμετοχή δεν εξαντλείται μόνο στο θέμα της κομματικής ένταξης, πώς θα είμαστε ενεργοί στα πανεπιστήμια, θα πω μετά γι' αυτό, πώς θα είμαστε ενεργοί στους χώρους εργασίας, σε πρωτοβουλίες στις γειτονίες μας κτλ. Το δεύτερο είναι πώς θα μπορέσουμε να σπάσουμε, εγώ συχνά το αποκαλούσα όταν μιλούσα έτσι για τη νεολαία στη χώρα, τη συλλογική κατάθλιψη που έχει κυριαρχήσει, τη μυρολατρεία, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Μπορεί να φανταστεί έτσι ένας νέος άνθρωπος
ότι μπορεί να ζεις καλύτερα στη χώρα. Συχνά, δεν ξέρω αν επιστημονικά είναι ορθό αυτό, αποκαλώ ότι έχουμε μια διπλή μετανάστευση και το λέω αυτό γιατί όποτε επισκέπτομαι έτσι περιφερειακές πόλεις, πάντα στέκομαι στο κομμάτι της μετανάστευσης όχι μόνο από την Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά και από την περιφέρεια στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να γυρίσει πίσω μετά τις σπουδές του στην πόλη που μεγάλωσε ή να επενδύσει, με την καλή έννοια να επενδύσει, τη ζωή του, να φανταστεί να κάνει οικογένεια σε μια περιοχή που δεν βλέπει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να έχει προοπτικές ανάπτυξης και ποιο είναι το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι βασικό να μπορέσουμε να πείσουμε τους εαυτούς μας, βάζω και εμένα μέσα σε αυτούς, ότι η πολιτική είναι εδώ γιατί μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και για να αλλάξει η πολιτική τη ζωή μας, θέλουμε σύγχρονο λόγο, θέλουμε να απαντάμε, να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα σύγχρονα επίδικα. Θέλουμε όχι μόνο να ακούμε τη γλώσσα των νέων, αλλά και να τη μιλάμε, και αυτό βασικό είναι. Θέλουμε νέα εργαλεία, θέλουμε να μπορέσουμε να χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ξανά με την πολιτική. Και σίγουρα νομίζω θα πρέπει να μην δεχτούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τα ελάχιστα. Να έχουμε την ποιότητα στη ζωή μας που θέλουμε, τι σημαίνει για νέο άνθρωπο αυτό, εργασία, ναι, με αξιοπρεπή μισθούς και ωράριο, ελεύθερο χρόνο, ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι μια παρεξηγημένη έννοια γιατί τη συνέχεια τη συνδέουμε με την καταστολή, τουλάχιστον με την δεξιά το κάνει. Ασφάλεια είναι ασφαλείς υποδομές. Ασφάλεια μπορώ να ταξιδεύω και μπορώ να φτάσω με ασφάλεια εκεί που θέλω. Ασφάλεια είναι να ξέρω ότι θα αρρωστήσω, θα έχω δημόσια υγεία και περίθαλψη. Ασφάλεια είναι να μπορώ να νιώθω ότι μπορώ να ζήσω σε μια περιφερειακή πόλη και να μην αγχώνομαι ότι ή θα είμαι αποκλεισμένος, ας πούμε, λόγω των ελλειπών υποδομών και πολλά ακόμα, σύν βέβαια την προάσπιση έτσι, των δημόσιων αγαθών και των δημόσιων πανεπιστημίων και των σχολείων κτλ. Και όλα αυτά και τα κρίσιμα ερωτήματα που παίρνουν και για το περιβάλλον και για άλλα πράγματα και για τις έμφυρες διεκδικήσεις, ξέρετε, βλέπουμε να μην μπορούμε ή μάλλον να βλέπουμε στη δημόσια σφαίρα όλο και πιο έντονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, περιστατικά ας πούμε έμφυλης βίας, γυναικοκτονίες. Και αυτά απασχολούν τους νέους ανθρώπους, τις νέες γυναίκες, το πώς μπορούν να νιώθουν ασφάλεια, ότι μπορούν να κάνουν την οικογένεια, να απευθυνθούν όπως πρέπει, εκεί που πρέπει και να νιώθουν ασφαλείς ακόμα και στο ίδιο στο σπίτι. Όλα αυτά είναι πτυχές των ζητημάτων που θα πρέπει να ανοίξουμε στην κουβέντα αυτή, στο πώς επαναφέρουμε ξανά την εμπιστοσύνη στην πολιτική και πώς οι νέοι άνθρωποι γίνονται συμμέτοχοι. Και ξαναβάζω έτσι με έμφαση, επειδή βρίσκομαι σε περιφερειακή πόλη και πάντα το βάζω σαν ερώτημα για να ακούσω όμως αυτή τη φορά και από εσάς τους νεότερους αλλά και τους μεγαλύτερους, το πώς μπορεί η ζωή στην περιφέρεια να γίνει καλύτερη, με τι προοπτικές στη Δυτική Μακεδονία ανέφερε πριν για την απολιγνητοποίηση και την πράσινη μετάβαση, το πώς μπορεί να επιστρέψει ο νέος εδώ και τη λύπη από κάθε περιοχή και το πώς οι νέοι που είναι η παραγωγική δύναμη, κατηγορία, να σου πω έτσι, αυτοί που θα δουλεύουν αύριο, που θα κάνουν οικογένειες αύριο, που θα πρέπει μακάρι να είναι ενεργοί στα συλλογικά πράγματα της περιοχής, να είναι αυτοί που θα φέρουν και φρέσκες ιδέες και μια ανανέωση κτλ. Και μια ζωντάνια. Όχι μόνο με την έννοια της φυσικής παρουσίας, αλλά και της δημιουργίας, της παραγωγής έτσι. Πλούτουν την καλή έννοια, πλούτουν δεν είναι μόνο τα ειδικά θέματα, αλλά ο πολιτισμός, οι νέες και οι ιδέες και όλα αυτά. Και σίγουρα αυτό έχει την ελάχιστη προϋπόθεση να σταματήσει, την μήνυμη βασικά προϋπόθεση, να σταματήσει πιο εύκολη επιλογή για έναν νέο άνθρωπο, για να ζήσει αξιοπρεπώς, να είναι μετανάστευση, να πάρει δηλαδή ένα εισιτήριο και να φύγει είτε για τα αστικά κέντρα για το εξωτερικό. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε κάποιες μεγάλες πρωτοβουλίες και σε επίπεδο καμπάνιας και σε επίπεδο έτσι, να στήσουμε κοινωνικές αντιστάσεις. Μία αφορά την ακρίβεια, την επόμενη μέρα θα υπάρχουν κάποιες, την επόμενη περίοδο θα υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε μαζί προφανώς με τα ενεργά κομμάτια της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα μέτωπο απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, εστιαστική κρίση, δεν θέλω να πω πολλά, έντονη αστικά κέντρα. Έντονη και σε περιφερειακές πόλεις στο κομμάτι της φοιτικής στέγης. Κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε πιο πολλά γι' αυτό, αλλά να πω λίγο περισσότερο για το Πανεπιστήμιο και για να μην μιλάω και πολύ. Έχουμε και φοιτητές εδώ, μιλάγα πριν την τάση, νομίζω ότι θα μπορούν να βάλουν και
πιο εξειδικευμένα ζητήματα και για το Πανεπιστήμιο εδώ. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα την προσπάθεια της εξαγγελίας της κυβέρνησης για την προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Δεν είναι μια στιγμιαία απόφαση, είναι συνολική στρατηγική, πρέπει να το πούμε, αυτό το τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε με την προσπάθεια να φτιαχτούν έτσι, να ισοτιμηθούν τα κολέγια και να φτιαχτεί ένας χώρος για να αναπτυχθούν τα κολέγια στη χώρα μας. Επαγγελματικά ισοτιμήθηκαν, ακαδημαϊκά όχι τώρα προς να το κάνει. Αλλά για να πάμε και να δούμε πιο πριν είχε καταργήσει και τα διετή προγράμματα στα δημόσια πανεπιστήμια μεταλλικιακής εκπαίδευσης. Άρα τι έγινε, κατήργησε τη δημόσια μεταλλικιακή εκπαίδευση που θα ήταν σοβαρή και θα είναι διεξόδου στα παιδιά που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν στη χώρα, που δεν μπορούσαν μάλλον να σπουδάσουν και να συνεχίσουν τις σπουδές όχι στο τριτοβάθμιο επίπεδο, στη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Και μετά ισοτίμησε επαγγελματικά τα κολέγια για να δημιουργηθεί έτσι μια δυνατότητα να μπορούν να πηγαίνουν στα κολέγια αυτά τα παιδιά. Μετά τι έγινε, δημιούργησε πελατεία. Πώς δημιούργησε πελατεία, το είπε η Φέτη, ελάχιστη βάση εισαγωγή. Έρχεται και προτείνει να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια για να καλύψει ένα κενό, πιο κενό, τη στιγμή που έχει αποκλείσει 20 τη μια χρονιά, 40.000 και τις δύο χρονιές, μαθητές τελειόφυτους, απόφυτους μάλλον, από τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση για να μπορούν να πάνε μετά στα κολέγια που μετά θα γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας μύθος δηλαδή ότι χρειάζεται και έχουμε ανάγκη τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αν έχουμε ανάγκη περισσότερους αποφύτους από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί τους μείωνες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το τρίτο προφανώς βήμα και το πιο καθοριστικό, γιατί αυτό είναι το μη για τα πράγματα στη χώρα μας, είναι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το τελειωτικό θα είναι η ίδια αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν θα αναπεριμένει και πολλά χρόνια και είναι και λίγο πιο δύσκολη διαδικασία, θέλει και κάποιους και ευρύτερες συνενέσεις, το παρακάμπτει. Βρίσκει τώρα μια τεχνική έτσι, φόρμουλα μέσα από το άρθρο 28 κτλ. Με τις συνεργασίες και λέει θα ιδρύσω παραρτήματα. Τι τα παραρτήματα, franchise ξένων πανεπιστημίων που τα κολέγια στη χώρα μας θα πάρουν το franchise ουσιαστικά και θα φτιάξουν παραρτήματα. Πέρα από αυτό όμως πρέπει να δούμε και ποια είναι και η πολιτική διαχρονική της κυβέρνησης για τα δημόσια πανεπιστήμια. Συνολική υποβάθμιση και απαξίωση των πανεπιστημίων, υποχρηματοδότηση, υπάρχουν στοιχεία, αυτό είναι συνολικό έτσι, μπορούμε να δούμε ίδρυμα-ίδρυμα, αλλά όλα τα πανεπιστήμια λειτουργούν με το 60% περίπου, μείωση 60%, με το 40% του προπολογισμού που είχαν πριν 10 χρόνια. Αυτά δεν φτάνουν, ειδικά σε αυξημένες, έτσι, με αυξημένα κόστη ενεργειακά, δεν φτάνουν ούτε για τις πάγιες ανάγκες λειτουργίας των ιδρυμάτων. Δεν μιλάω για συντήρηση εξοπλισμού, δεν μιλάω για αγορά εξοπλισμού. Υποστελεχωμένα με το μισό προσωπικό τα τελευταία 10 χρόνια τα πανεπιστήμια και με λυπή φοιτική μέρημνα, ώστε να το σκέφτεται πάρα πολύ ένα λαϊκό νοικοκυριό να μπορεί να στείλει το παιδί του να σπουδάσει σε μια περιφερειακή πόλη, τέλος πάντων εκτός της οικογενειακής στέγης. Αλλά αυτό δεν είναι πάλι μονομένο. Είναι πάλι συνολικότερο, γιατί είναι η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης να παίρνει πόρους από το δημόσιο, γενικά το δημόσιο, και να προσπαθεί να τους κατευθύνει στην ιδιωτική οικονομία. Είναι η συνολική απαξίωση των δημόσιων υποδομών και αγαθών αυτή, που είχε μείνει το τελευταίο προπήριο που ήταν τριτοβάθμια εκπαίδευση, που και συνταγματικά δεν μπορούσαν να το κάνουν τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα βρίσκει ένα νέο πεδίο για τα συμφέροντα να κερδοσκοπήσουν και να κερδοφορήσουν. Τι θα φέρει λοιπόν το νέο νομοσχέδιο, τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο, όπως έχει εξαγγελθεί, εμπορευματοποίηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τυχεία αμφιβόλου ποιότητας που θα αγοράζονται και θα απολύονται σε μια τιμή, και ανάλογα τώρα ποιο θα έχει καλύτερες υποδομές, καλύτερους καθηγητές, θα είναι πιο ακριβά, πιο φθηνά, άρα θα μπαίνει στο ζύγι η οικογένεια να διαλέγει πώς θα μπορεί να διαθέτει, τι πτυχίο μπορεί να πάρει. Ανισότητες, είναι δεδομένο, το είπα και πριν, με ελάχιστη βάση εισαγωγής, μένει κόσμος εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα μπορεί ή δεν θα μπορεί να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο αν έχει να πληρώσει. Διάλυση επαγγελματικών δικαιωμάτων, γιατί όταν διαλύεται τα προγράμματα σπουδών και υπάρχει και τέλος πάντων υποβάθμιση και μια ρευστοποίηση, αυτό πάντα επηρεάζει και την αξία των ίδιων των διπλωμάτων. Ειδικά όταν αυτά τα πανεπιστήμια που θα φτιαχτούν δεν θα έχουν εργαστήρια, δεν μπορεί να κάνει κάποιο μια επένδυση εκατομμυρίων ευρώ, ειδικά σε τεχνολογικά πανεπιστήμια, να ιδρύσει εργαστήρια, να φτιάξει εργαστήρια. Άρα θα αποσυνδέσει και την ίδια το ρόλο του πανεπιστημίου, που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την έρευνα πάντα. Τα πανεπιστήμια είχαν ένα ρόλο και συνέβαλαν την εκπαιδευτική διαδικασία με την ερευνητική διαδικασία. Γιατί για τα πανεπιστήμια είναι παραγωγή γνώση, όχι μόνο με τα
μεταδοτές της γνώσης από τους μεγαλύτερους στους νεότερους. Αυτό το καταργεί άλλη φιλοσοφία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί πλέον θα μπορεί να απλά η ΕΚΗ, η Ιδιωτικό Κολέγιο να γίνει πανεπιστήμιο, με κάποιους καθηγητές κτλ. Χωρίς εργαστήρια και όλα τα λοιπά. Και προφανώς η λογική των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων που θα μπει όταν φτιάχνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα μπει και αυτή η λογική και στα δημόσια. Πόσο μας κοστίζει να συντηρούμε δημόσια πανεπιστήμια, μας συμφέρει εδώ υπάρχουν τα ιδιωτικά να καλύψουμε αυτό το κενό, γιατί να πληρώνουμε από την τσέπη μας. Ή αν δεν μπορούμε να κλείσουμε τμήματα, θα βάλουμε δίδακτρα. Ποια θα είναι τα πρώτα πανεπιστήμια που θα την πληρώσουν σε αυτή την περίπτωση, το είπατε πριν, τα περιφερειακά ιδρύματα. Δεν θα πω μόνο τα περιφερειακά ιδρύματα, για να το πάγαμε παρακάτω, και τα ιδρύματα που έχουν χαμηλή ζήτηση με όρους αναγκών της αγοράς που θα ορίζει πλέον και ποιες είναι οι προτεραιότητες, δηλαδή κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες κτλ. Άρα, περιφερειακά ιδρύματα και, και οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν θα έχουν κάποιο έτσι, δεν θα είναι προσοδοφόρες, γιατί όταν λειτουργήσουμε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είναι όλα λογική ωφέλους και κέρδους και κόστους. Και νομίζω ότι σε αυτή τη μάχη, στην οποία θα μπούμε μπροστά εμείς, στηρίζοντας την κινητοποίηση των φοιτητών που πάντα δίνει τον τόνο, το φοιτητικό κίνημα ανέκαθεν και το 6-7, οι παλαιότεροι θα τιμούνται, οι παλαιότεροι από εκεί νομίζω, θα τιμούνται το πώς κατάφερε να ανατρέψει. Εγώ 8-15 έκανα. Κάτσε καλά, διάβασε με, πιάνετε. Όλα. Το πώς κατάφερε το φοιτητικό κίνημα να ανατρέψει. Πάντως κέρδισε πολλά το φοιτητικό κίνημα. Να ανατρέψει αρνητικούς σχετισμούς κοινοβουλευτικούς. Γιατί πάντα έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Και είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα, να σας πω έτσι με μια πανελλαδική εικόνα, έχει αυτή τη στιγμή καταλήψεις περίπου στο 60% των αντιπλημμύρων στη χώρα. Πάνω από 150 τμήματα τα 260 και με την προοπτική την επόμενη εβδομάδα να είναι και 200. Είχαμε τις μεγιστικότερες πορείες των τελευταίων 10 χρόνων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα. Έχουμε συλλόγους και καθηγητών πλέον που παίρνουν απόφαση ενάντια στην εξαγγελία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και έχουμε και ανακοινώσεις Συμβουλίων Ιδρύματος που όσοι ξέρουν λίγο από τα ακαδημαϊκά ξέρουν ότι δεν είναι καν οι συσχετισμοί ας πούμε, υπέρ της αριστεράς αυτά τα συμβούλια έτσι όπως έχουν συγκροτηθεί. Που καταδεικνύουν το υποκριτικό της δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων όταν έχει υποχρηματοδοτήσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Και σίγουρα θα δούμε μπροστά μας την παραφιλολογία και τη σκόπιμη προπαγάνδα. Λίγα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν διεθνώς. Δεν πρέπει να αναμασάνε ότι μας κουλάνε ότι είναι μια πατέντα πανευρωπαϊκά που υπάρχει και τη φέρνουμε ως καλή πρακτική. Πουθενά δεν είναι καλή πρακτική τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Χαμηλό το επίπεδο. Δεν θα δείτε έτσι, πανεπιστήμια ιδιωτικά να είναι σε υψηλό επίπεδο και σε κάθε περίπτωση δεν είναι και λύση για να ασχεθεί το brain drain. Αν θέλει να ασχεθεί το brain drain, θέλει καλύτερες συνθήκες εργασίας για το επιστημονικό προσωπικό που φεύγει ας πούμε, στο εξωτερικό, θέλει στήριξη μόνος πανεπιστημίου, θέλει αυτά που μίλαγα και πριν για το πώς διαμορφώνει συνθήκες για να μπορούν οι άνθρωποι να γυρίζουν στις περιοχές τους. Και σίγουρα ο ανταγωνισμός, που είπα και πριν με την κριτήρια θα γίνεται, δεν μπορεί να ωφελήσει και τα δημόσια πανεπιστήμια γιατί θα γίνονται με άλλα κριτήρια. Τα δημόσια πανεπιστήμια δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Συναγωνίζονται στην πραγματικότητα, συνεργάζονται για να μπορούν να παράγεται γνώση που πολλές φορές χρειάζεται στην εργασία πολλών. Δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά πιο χαρτί το ένα το άλλο. Αυτή η λογική είναι ιδιωτικο-οικονομική. Είπα πολλά, δεν θέλω να κουράσω περισσότερα. Νομίζω το σημαντικό είναι να βάλουμε όλοι πλάτη και στην προσπάθεια που κάνουμε να συμμετέχουμε, να είμαστε εμείς παρόντες στο νέο εγχείρημα τώρα που νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να χτίσουμε μαζί το νέο μας αυτό εγχείρημα. Το είπα, το λέω, ο Λάζαρος είπε να το επισημάνω ότι εδώ έχουμε και αιτήσεις και φόρμες επικοινωνίας, οπότε όποιος θέλει να συμμετέχει και δεν έχουμε τα στοιχεία του να συμπληρώσει τη φόρμα αυτή. Θέλουμε αυτή η διαδικασία να γίνει από τα κάτω, γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις ανοιχτές συνελεύσεις και θέλουμε και τις δικές ιδέες. Η συζήτηση είναι και η σημερινή. Θέλουμε να είμαστε παρόντες στις μάχες του επόμενου διαστήματος και ειδικά στα πανεπιστήματα, γιατί βλέπω και τους φοιτητές. Αλλά αυτή η μάχη δεν πρέπει να μείνει μόνο στους ακαδημαϊκούς και στους φοιτητές. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μάχη συνολική για την κοινωνία. Είναι κομβική μάχη ιδεολογικοπολιτική και αλλαγής του υποδείγματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω θα πρέπει να συμβάλλουμε το επόμενο διάστημα
και στις κινητοποιήσεις στις σχολές και με αποφάσεις όπου μπορούμε να πάρουμε στα πανεπιστήμια της χώρας και θέλουμε σε αυτή τη διαδικασία να συγκροτήσουμε και ένα δίκτυο νέων. Από τη δικά μου πλευρά, εγώ θα καλέσω τους νέους και τις νέες εδώ να μου δώσουν και τα στοιχεία τους για να κάνουμε έτσι μια προσπάθεια δικτύωσης πανελλαδικής εντός της νέας αριστεράς των νέων, που να είναι και η μαγιά για μια νέα σύγχρονη οργάνωση νεολαίας στο νέο μας εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο.